Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον ειδικό έμπειρο γνώμονα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα Τουρκίας, τον κύριο Κώστα Πικραμένο. Κύριε Πικραμένο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχουμε πλέον δεδομένη την λαϊκή ετιμιγορία των Τούρκων, μία ακόμα θητεία για τον Ερντογάν. Θέλω το πρώτο σχόλιο σας, καθώς φαίνεται ότι η Τουρκία εξακολουθεί να ακολουθεί την ρότα που είχε χαράξει όλα τα προηγούμενα χρόνια με επικεφαλή στον Ερντογάν. Θεωρώ ότι ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν πλέον μετά από σχεδόν 25 χρόνια στην εξουσία ή αν θέλετε 20 χρόνια συν η νέα πενταετία που έρχεται μπροστά του έχει σπάσει κάθε ιστορικό ρεκόρ, ακόμα και αυτό του ιδρυτού της τουρκικής δημοκρατίας, δηλαδή του Κεμάλ Ατατούρκ. Μην ξεχνάμε ότι φέτος 2023 και μάλιστα στις 29 του Οκτώβρη κλείνει ένας αιώνας τουρκικής δημοκρατίας και αύριο είναι 29 Μαΐου η συμβολική επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως. Οπότε θεωρώ, όπως κάθε χρόνο κάνει ένα σχετικό σόου νεοθωμανικής αισθητικής, έτσι και αύριο θα το συνδυάσει με το νέο του θρίαμβο, ο οποίος θα μας οδηγήσει, αν θέλετε, σε μία πενταετία που εγώ προσωπικά την έχω προβλέψει ως τη χειρότερη του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν μέχρι το 2028. Αυτό πρακτικά, κύριε Πικραμένε, σημαίνει, επειδή ακούσαμε νωρίτερα και από τον συνάδελφο τα ανοιχτά μέτωπα που έχει η Τουρκία στο εσωτερικό της και αναφέρουμε βεβαίως την εξαιρετικά άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία της. Θα μπορούσε ο Ερντογάν να κινηθεί προσπαθώντας να δείξει στους Τούρκους ότι το βλέμμα μας είναι στην εξωτερική πολιτική, άρα και σε μια επιθετική ρητορική προς τη χώρα μας? Οποιαδήποτε εξωτερική πολιτική βασίζεται σε μια εσωτερική υγιή οικονομία. Δεν μπορεί να καταραίει δηλαδή οικονομικά στο εσωτερικό μέτωπο και στο εξωτερικό μέτωπο, για να το πω λαϊκά, να κάνει τον ΤΑΙ και να προσπαθεί να αξίσει πληγές. Οπότε θεωρώ τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο το ενδιαφέρον θα δοθεί στο εσωτερικό μέτωπο, δηλαδή την, αν θέλετε, βελτίωση της καθημερινότητας και βέβαια την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης του Τούρκου πολίτη, όπως βέβαια μην ξεχνάμε ότι πρέπει να διαχειριστεί, άλλωστε έχει δεσμευτεί, ότι εντός ενός έτου θα νοικοδομήσει όλες τις περιοχές, τις σεισμόπληκτες περιοχές της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Ο κόσμος λοιπόν, πέρα από αυτόν που τον ψήφισε με καθαρά στοιχεία Ισλάμ ή αν θέλετε τα λεγόμενα πολιτισμικά κριτήρια, περιμένει από τον μεγάλο κατά τ' άλλα ηγέτη να κρατήσει το λόγο του, να προσπαθήσει να διατηρήσει την τουρκική λίρα σε μια ισοτιμία ανεκτή για τον μέσο πολίτη και βέβαια να στεγάσει τα εκατομμύρια των σεισμοπλήκτων σε περιοχές που, όπως είδατε κι εσείς, ψήφισαν Ερντογάν τελικά. Ακόμα και οι σεισμοπλήκτοι, ακόμα και αυτοί που κατηγόρησαν το τουρκικό κράτος για μια χλιαρή αντιμετώπιση, διαχείριση της κρίσης στις σεισμοπλήκτες περιοχές και τη διάσωση βέβαια όσων βρίσκονταν κάτω από τα ερείπια, ακόμα και αυτοί ψήφισαν Ερντογάν. Κύριε Πικραμένε, αυτή η παντοδυναμία, γιατί όταν ένας πολιτικός ξεκινά την πολιτική του καριέρα στην Προεδρία της Τουρκίας από το 2003 και έχουμε 2023, σημαίνει ότι είναι απόλυτα συνυφασμένη η πολιτική του παρουσία με την τουρκική πραγματικότητα. Τι σημαίνει για τον δυτικό κόσμο, τι σημαίνει για την Ελλάδα? Γιατί πάντοτε μια λαϊκή εντολή αποτυπώνει ότι σε εμπιστεύομαι και για όλα αυτά που έκανες στο πρόσφατο παρελθόν. Δίνουν μία πίστοση στον Ερντογάν, αλλά προσοχή. Η Τουρκία είναι μία διχασμένη χώρα. Βλέπετε τα ποσοστά. Τα ποσοστά που βλέπετε δεν είναι ποσοστά Ερντογάν Κιλιτσδάρογλου. Αντιπροσωπεύουν, αν θέλετε, κοινωνικές ομάδες ρεύματα. Οι μισοί Τούρκοι επιθυμούσαν πάντα, με βάση τις κεμαλικές αρχές, μία δυτικόστροφη Τουρκία. Μία Τουρκία που θα προσεγγίσει και ενδεχομένως κάποια στιγμή θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτυπώνεται, κύριε Πικραμένε, συγγνώμη που σας διακόπτω, και από την κατανομή της ισομέρειας του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι περιοχές που έχουν μια πιο φιλοευρωπαϊκή πολιτική, οι λεγόμενες τουριστικές περιοχές, οι αναπτυγμένες περιοχές, τα μεγάλα αστικά κέντρα στα παράλια, έχουν γυρίσει την πλάτη τους στον Ερντογάν.
Παραδοσιακά συνέβαινε αυτό με τα παράλια και με την Ανατολική Θράκη, αν θέλετε. Mm-hmm. Αλλά πλέον, επειδή στην Τουρκική Βουλή έχει αλλάξει η ανθρωπογεωγραφία, για πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε Κούρδους στην καταγωγή βουλευτές, οι οποίοι ασπάζονται τα ιδεώδη των αδελφών μουσουλμάνων. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Οι συγκεκριμένοι δεν επιθυμούν να δώσουν τον όρκο του βουλευτή, διότι τον θεωρούν κεμαλικό. Επίσης, δεν επιθυμούν να βλέπουν γυναίκες υπαλλήλους του κοινοβουλίου να εργάζονται εντός του κοινοβουλίου. Πάμε δηλαδή για μία πόλωση η οποία έχει βαθύτατα πολιτισμικά, mm-hmm. Αν θέλετε, κριτήρια και μία, αν θέλετε, προσπαθούν να πάρουν μία εκδίκηση στα 100 χρόνια κεμαλικής Τουρκίας για τον νέο χρυσό αιώνα του νεοοθωμανισμού. Είμαστε σε αυτή τη λογική. Το 52% του Ερντογάν, πέρα από την πίστοση στο πρόσωπό του, έχει να κάνει με μία στροφή προς την Ευρασία, μία εθνικιστική τάση και μία συντηρητική κοινωνία. Ακόμη πιο συντηρητική από αυτή που ήταν τα τελευταία 20 χρόνια. Από την άλλη μεριά υπάρχει ο μισός πληθυσμός που βρίσκεται σε αδιέξοδο. Είτε πρόκειται για αυτούς που ψηφίζουν τα κουρδικά κόμματα, των οποίων ηγέτες βρίσκονται εδώ και χρόνια στη φυλακή, είτε πρόκειται για τους λεγόμενους φιλελεύθερους, οι οποίοι οι περισσότεροι, κυρίως διανοητές, στοχαστές, ζουν αυτοεξόριστοι εδώ και χρόνια σε Ευρώπη και ΗΠΑ, είτε πρόκειται για τους γκουλενιστές, οι οποίοι ελπίζαν ότι με τον Κιλιτσάρολου ενδεχομένως θα ανοίξουν οι φυλακές και θα βγουν χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι, όπως οι ίδιοι τους χαρακτηρίζουν, είτε αν θέλετε κεμαλιστές παραδοσιακούς, εθνικιστές βέβαια, οι οποίοι επιθυμούν το δυτικό τρόπο ζωής, θέλουν να πίνουν το ουίσκι τους, για να το πούμε λαϊκά, θέλουν να ταξιδεύουν και να καταναλώνουν δυτικά προϊόντα. Μάλιστα. Η Τουρκία λοιπόν πάει σε μια εσωτερική πόλωση, η οποία θα έχει και απόνερα στην εξωτερική πολιτική, όχι όμως άμεσα. Το βλέπω σε 1-2 χρόνια από τώρα. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα αποτυπώνουν αυτόν τον διχασμό της κοινωνίας στην Τουρκία. Ορθώς το υπογραμμίζετε και το αναλύεται. Ένα τελευταίο ερώτημα. Στο ενδεχόμενο που δεν αλλάξουν τα πράγματα στις εκλογές της 25ης Ιουνίου στην Ελλάδα, έχουμε μια θριαμβευτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Όπως όλα δείχνουν, χωρίς να θέλω να προκαταβάλω το αποτέλεσμα, μιλάω με βάση τη λαϊκή ετοιμιγορία της προηγούμενης εβδομάδας. Ίσως να μην αλλάξουν οι δύο πόλοι επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο κράτη. Δηλαδή, έχουμε από τη μια τον Ερντογάν και με την παρούσα κατάσταση, με βάση τη λαϊκή ετοιμιγορία της προηγούμενης Κυριακής, για να μην παρεξηγηθώ, το επαναλαμβάνω, έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπορεί να υπάρξει ένας διαφορετικός διάβλος επικοινωνίας που να μειώσει τις εντάσεις? Αν τελικά την 25η Ιουνίου έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, αν θέλετε το πιο πιθανό σενάριο, σημαίνει ότι έχουμε μία συνέχεια της προηγούμενης κατάστασης. Δηλαδή είχαμε 4 χρόνια Μητσοτάκη-Ερντογάν, πάμε για την επόμενη τετραετία-πενταετία με τα ίδια πρόσωπα στο τιμόνι σε Ελλάδα-Τουρκία. Το πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι ότι γνωρίζονται μεταξύ τους. Ξέρουν, αν θέλετε, τα ευαίσθητα σημεία τους, ξέρουν τις κόκκινες γραμμές τους, οπότε αυτό μας διευκολύνει να αναλύσουμε τα επόμενα βήματα του Ερντογάν. Θεωρώ όμως ότι ο Ερντογάν, επειδή εκκλίνει και τα 70 του χρόνια, το 2028 θα είναι πλέον 75 ετών, επιθυμεί, επειδή έχει και υπαρξιακά θέματα προσωπικά δικά του, να θέλει να ολοκληρώσει ένα νεοοθωμανικό όραμα που ξεπερνάει τις πραγματικές δυνατότητες της Τουρκίας. Οπότε θεωρώ ότι θα υπάρξει κλιμάκωση και για έναν άλλο λόγο, αν θέλετε, ότι οι Τούρκοι επιτελείς δεν επιθυμούν να οριμάσουν τα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα, mm-hmm. δηλαδή Μπελαρά, Κορβέτες και Ραφάλ, πόσο μάλλον F-35, προκειμένου ό,τι είναι να κάνουν, να το κάνουν πριν αλλάξει άρδιν το λεγόμενο στρατιωτικό ισοσκέλισμα, αν θέλετε, το ισοζύγιο Μάλιστα. δυνάμεων. Οπότε είμαστε σε αυτή τη λογική, χωρίς να τρομοκρατούμε τον κόσμο, για άλλη μια φορά θα δώσει την μεγάλη προτεραιότητα στην οικονομία και στη διαχείριση των σεισμόκλητων περιοχών. Το είπε, πιστεύω θα κρατήσει το λόγο του, χωρίς βέβαια το θηρίο που λέγεται Τουρκία να κόψει την όρεξή του για Ελλάδα, Θράκη, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο. Κύριε Πικραμένε, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία μας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.